Βρισκόμαστε στην καρδιά της Κρήτης, σε μια από τις ελάχιστες πεδιάδες του νησιού, κάτω από το βουνό Δίχτυ που σύμφωνα με τη μυθολογία γεννήθηκε ο Δίας. Στην όμορφη αυτή πεδιάδα έχουν σχεδιάσει να κατασκευάσουν ένα αεροδρόμιο χωρίς νόημα. Η απόφαση για την κατασκευή αυτού του αεροδρομίου πάρθηκε για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου. Τα προβλήματα αυτά αφορούν φυσικά τη γυτνίασή του με την πόλη, καθώς και το πρόβλημά του να αντιμετωπίσει υπερατλαντικές πτήσεις και ιδιαίτερα το καλοκαίρι που η τουριστική κίνηση είναι έντονη. Με το έργο της αναβάθμισης και επέκτασης του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης και κόστος πολύ μικρότερο από το κόστος κατασκευής νέου αεροδρομίου, απαλλάσσεται η πόλη του Ηρακλείου, ενώ αξιοποιούνται και τα πλεονεκτήματα προκύπτουν από τη θέση του σε σχέση με το λιμάνι του Ηρακλείου και τις άλλες μεταφορικές υποδομές της Κρήτης. Ενώ είχαν ολοκληρωθεί οι μελέτες για την αναβάθμιση και επέκταση του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης, ξαφνικά, με πολιτική απόφαση, η οποία στερείται τεκμηρίωσης και επιστημονικής βάσης, αποφασίστηκε η κατασκευή νέου αεροδρομίου στην ενδοχώρα του Ηρακλείου και σε απόσταση 40 χιλιόμετρων από την πόλη. Στην τελική ευθεία έχει μπει έναρξη των εργασιών κατασκευής του μεγαλόπνεου έργου του Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι. Το αεροδρόμιο Καστελίου αναμένεται να καταλάβει μια έκταση 6.000 στρεμμάτων. Η συντριπτική πλειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης με στερεότυπα συνθήματα περί ανάπτυξης διαφημίζουν το έργο ως το μέγα αναπτυξιακό έργο της Κρήτης, χωρίς να δικαιολογούν το περιεχόμενο της λέξης ανάπτυξη. Ανάπτυξη για ποιον? Ένα έργο το οποίο φυσικά περιμένει η Κρήτη να το δει. Θεωρώ ότι θα αναδειχθεί, αν δεν υπάρχουν κάποια άλλα αρνητικά που να ακυρωθεί. Επέλεξαν όμως την πιο σπάταλη λύση. Και η σπατάλη είναι οικονομική, περιβαλλοντική, με σοβαρές κοινωνικές συνέπειες. Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα έργο που θα κοστίζει 5 φορές περισσότερο από την επέκταση του ήδη υφιστάμενου αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης και μάλιστα σε μία περίοδο που οι περισσότεροι Έλληνες δοκιμάζονται και προσπαθούν να επιβιώσουν από τα συνεχόμενα μνημόνια των κυβερνήσεων. Έχουν βέβαια διαψευστεί και σχετικές κασάνδρες. Επίσης, θα αποψηλωθεί μια τεράστια περιοχή χλωρίδας και πανίδας. Θα καθαιρέσουν βουνά 11 εκατομμυρίων κυβικών. Είμαστε στην Ακρόπολη της αρχαίας Λίτου, πίσω μας είναι το χωριό Λίθος και πιο πίσω το Καστέλι με περίπου 1.000 κατοίκους. Δίπλα στο Καστέλι είναι το στρατιωτικό αεροδρόμιο, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Το νέο αεροδρόμιο που σχεδιάζουν να εγκαταστήσουν θα βρίσκεται πίσω και δίπλα από το στρατιωτικό και θα είναι τουλάχιστον 3 φορές μεγαλύτερο, ενώ το στρατιωτικό θα συνεχίζει να λειτουργεί ως στρατιωτικό. Πώς είναι δυνατόν σήμερα με το 1,5 και κάθε 2 λεπτά που προσγειώνεται ένα αεροσκάφος στον αερολιμένα Ηρακλείου, άρα αύριο μπορεί και κάθε 1 λεπτό στον αερολιμένα Καστελίου, να υπάρχει ένα πολεμικό αεροδρόμιο δίπλα του, με το οποίο θα δημιουργούνται σοβαρότατα προβλήματα, αφού οι αναχαιτήσεις είναι ενεργό και οι αναχαιτήσεις των πολεμικών αεροσκάφων είναι σχεδόν σε καθημερινή βάση. Να φανταστείτε ότι για το Καστέλι προβλέπεται η τροφοδοσία του αεροδρομίου με βιτιοφόρα αυτοκίνητα γεμάτα κυροζίνη από απόσταση 57 χιλιόμετρων στη θέση λινοπεράματα. Για την κατασκευή του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι θα χρειαστεί να ξεριζωθούν 200.000 ελαιόδεντρα, πολύ μεγάλης παραγωγικότητας για το νησί. Αυτή την ελιά τη φύτεψε ο παππούς του προπάπου μου. Είναι 200 χρονών. Είναι 20 φορές μεγαλύτερη από μένα. Και δεν θα αφήσω κανένα να την κόψει. Thank you.
οι Ισπανοί όταν καταλάβανε τον νέο κόσμο για να μπορέσουν να κυριαρχήσουν στους ιθαγενείς λαούς, στο Περού για παράδειγμα, απαγόρευσαν την καλλιέργεια της πατάτας και τη χαρακτήρισαν ως φυτό του διαβόλου. Επίσης απαγόρευσαν από τον λαό των Ίγκας να καλλιεργεί τον αμάρανθο που ήταν επίσης το ιερό φυτό τους. Εδώ στην Κρήτη θα κοπούνε πάνω από 200.000 ελαιόδεντρα και με αυτόν τον τρόπο καταστρέφεται ένα σημαντικό κομμάτι του πολιτισμού και της ιστορίας αυτού του τόπου. Θα χρηστεύσει εντελώς μία γη υψηλής παραγωγικότητας και φυσικά το νερό. Ο υδροφόρος ορίζοντας της περιοχής υδροδοτεί όχι μόνο την περιοχή μας και τα γύρω χωριά, αλλά μέχρι και την πόλη του Ηρακλείου. Με βάση τις πληροφορίες που έχουμε από επιστήμονες που έχει καλέσει η ομάδα πρωτοβουλία πολιτών Απεδιάδος, οι οικολογικές επιπτώσεις θα είναι σε πολύ μεγαλύτερη ακτίνα από τα 10 χιλιόμετρα. Εγώ ανήκω σε μια ομάδα βιοκαλλιεργητών ελιάς και με βάση τις πληροφορίες που έχουμε δεν θα μπορούμε να πουλάμε το προϊόν μας, αλλά ούτε καν να το καταναλώνουμε. Οι κάτοικοι των γύρω οικισμών θα βρίσκονται μερικές εκατοντάδες ή ακόμα και δεκάδες μέτρα δίπλα στο προτινόμενο αεροδρόμιο και θα αναγκαστούν λόγω συνθήκων, ρήπανσης, ατμοσφαιρικής, νερού και θορύβου και φυσικά λόγω της απώλειας των εισοδημάτων τους από τη γεωργική γη να μετακινηθούν και να μεταναστεύσουν. Αισθάνομαι τυχερός που γεννήθηκα στο Καστέλι της Πεδιάδας, σε μια πλούσια περιοχή της Κρήτης, με πολλά αγροτικά και καλά προϊόντα και κτηνοτροφικά. Επέλεξα να μείνω εδώ με την οικογένειά μου και κάνω τον κτηνοτρόφο. Δεν ήθελα να πάω σε αστικό κέντρο να γίνω υπάλληλος, γι' αυτό έμεινα εδώ. Λέω ότι θα κάνουν ένα μεγάλο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι. Αυτό θα είναι η καταστροφή της περιοχής μας και δεν θα αφήσω να το κάνουν. Ούτε εγώ, ούτε κανείς άλλος. Nous cheminons depuis toutes les zones à défendre avec l'énergie du mouvement, en créant en route des espaces de rencontre et de mobilisation. Comme de nombreux habitants, habitantes, paysans, paysannes, nous voulons participer à une reprise en main par les populations et mouvements de lutte de l'avenir de la planète. Όχι, αεροδρόμιο στο Καστέλι. Non, un aéroport à Castelli. Παρουσία του Διευθυντή του Υπουργείου Ιωάννη Καρνέση. Εμείς θα αντισταθούμε, δεν θα αφήσουμε να γίνει και πιστεύω ότι όλος ο κόσμος θα είναι στο πλάι σε εμάς που είμαστε εναντίον του αεροδρομίου.